Καλησπέρα σα! Καλώ ήρθατε και απόψε στο Zoom καλύτερα. Τετάρτη, 10.30 και είμαστε απόψε κοντά σα για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε σήμερα για το διαζύγιο και πιο συγκεκριμένα για το πώ μπορούμε να οδηγηθούμε στο διαζύγιο διαφυλάτοντα ε, την ψυχική μα υγεία και την ψυχική υγεία όλων των μελών τη οικογένεια, που λίγο πολύ επηρεάζει φυσικά μια απόφαση διαζυγίου. Σε αυτή τη σημερινή κουβέντα θα με βοηθήσει η κυρία Κάουλα, την οποία υποδέχομαι ευθύ αμέσω. Καλώ ήρθατε, Βίκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ ε, για την πρόσκληση. Είναι εκπαιδεύτρια διαζυγίου, σύμβουλο σχέσεων. Θέλω πάρα πολύ να μου πει από πού προέκυψε αυτό ο τίτλο, αυτή η ιδιότητα, εκπαιδεύτρια διαζυγίου. Δεν σου κρύβω ότι όταν το διάβασα σε ένα άρθρο σου που υπέγραφε, ε, εξεπλάγει. Και λέω, Α, οκ. Okay. Οπότε έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον προφανώ για το διαζύγιο. Αυτοί ε, οπότε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό και μετά έχουμε τόσα πολλά να πούμε για το διαζύγιο ναι. που θα είναι ο χρόνο δικό σα. Είναι λοιπόν. ένα θέμα που δεν εξαντλείται. Έτσι. Ε, λοιπόν, εκπαιδεύστρια διαζυγίου προέρχεται από τον αμερικάνικο όρο το mediation. Mm -hmm. Στην Αμερική είναι πολύ διαδεδομένο αυτό σαν ειδικότητα και έχει να κάνει με την εκπαίδευση ε, των εμπλεκομένων μερών, των πρώην συντρόφων. Στο πώ θα έχουν ένα ομαλό διαζύγιο και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Και οι ίδιοι, αν δεν υπάρχουν παιδιά, και τα παιδιά, mm -hmm. θα μπορέσουν να περάσουν ομαλά στην επόμενη φάση τη ζωή του. Mm, μάλιστα. Ε, στην ελληνική γλώσσα θα μπορούσε να είναι και διαμεσολαβήτρια, αλλά επειδή Αυτό υπάρχει και ο νομικό όρο τη διαμεσολάβηση, επέλεξα να είναι εκπαιδεύτρια. Είναι. Δεν ήθελα να βάλω και το mediator, οπότε. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε μια εκπαιδεύτρια κοντά μα, εκπαιδεύτρια διαζυγίου, για να μα πει καταρχήν ποιοι είναι οι πιο συχνοί λόγοι που οδηγούν σήμερα τα ζευγάρια στο διαζύγιο. Ναι. Ε, η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Ε, από μελέτες και από την εμπειρία μου, οι πιο συχνοί λόγοι που ένα ζευγάρι θα οδηγηθεί στο διαζύγιο είναι η απιστία. Η απιστία, ε? ναι. Mm. Είναι ένα κλασικό, ένας κλασικός λόγος. Ναι, διαχρονικός. Ακριβώς, διαχρονικός, κλασικός λόγος που οδηγεί ένα ζευγάρι στην απόλυτη ρήξη. Ναι. Mm. Παλιότερα το ξεπερνούσαν ίσως πιο εύκολα, δηλαδή έδιναν και το όπως στην οργή οι γυναίκε κυρίω, mm -hmm. Ενώ τι. Σύγχρονα τώρα στις μέρες μας το μεγαλύτερο ποσοστό αποφασίζει ότι θα χωρίσει γιατί δεν μπορούν να ξεπεράσουν ο ένας τις ενοχές mm -hmm. που έκανε την απιστία και ο άλλος το θυμό και την πικρία από την απιστία. Μάλιστα. Ε, υπάρχει και ένα μικρότερο ποσοστό το οποίο παίρνει το ρίσκο να προσπαθήσει και μιλάω για ρίσκο γιατί είναι μια προσπάθεια πολύ σκληρή και πολύ δύσκολη στην και οποία πρέπει να δεσμευτούν πίτια. πάρα πολύ επόδυνοι. Πρέπει να δεσμευτούν και οι δύο έτσι. να... Ε, και δεν έχει και σίγουρα αποτελέσματα. Mm -hmm. Είναι μια προσπάθεια που πηγαίνει και προσπαθείς. Το δεν ξέρει όμω το αποτέλεσμα. Έτσι. Το λέμε πάντα στα γραφεία αυτό όταν έχουμε θεραπεία ζεύγου. Ναι. Ε, είναι πόδινη προσπάθεια. Φυσικά αξίζει για ένα ζευγάρι που έχει χτίσει μια πορεία ζωή μαζί, ίσως και κάποια σημαντικά χρόνια και μια οικογένεια. Αλλά ναι, δεν εγγυάται κανεί το αποτέλεσμα. Όχι. Αλλά θεωρώ ότι αν κάνει αυτή την προσπάθεια και τελικά δεν τα καταφέρει, mm -hmm. είσαι και σίγουρο ότι η... το διαζύγιο είναι. Η, η, μόνη, η μόνη οδός. Η επιλογή. Ε, το οποίο, Βίκυ, θα το δούμε και στο τέλος, γιατί θα δούμε πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι mm -hmm. ότι πήραμε τη σωστή απόφαση. Να, ναι. Πάμε όμως να δούμε τους άλλους λόγους που οδηγούν στην απειστία, mm -hmm. στο διαζύγιο. Η απιστία λοιπόν είναι ένας. Mm -hmm. Άλλοι λόγοι. Ένας ε, άλλος λόγος έτσι σοβαρός είναι ο εθισμός. Mm -hmm. Μιλάμε τώρα για εθισμό στο αλκοόλ, σε ουσίες, στο τζόγο. Mm -hmm. ε, στο ε, πορνό. Ε, στο ε, πορνό, ε, ναι. Ε, ε που μπορεί αυτό να μην ήταν γνωστό στη διάρκεια της σχέσης και ναι. αποκαλύφθηκε μετά το γάμο, ε, ο εθισμός οδηγεί σε αλλαγή στη συμπεριφορά mm -hmm. του ανθρώπου που είναι εθισμένος, Προσπαθεί να κρύψει όταν ο σύντροφός του αντιδρά, προσπαθεί να το κρύψει κτλ. Ο άλλος γίνεται καχύποπτος, άρα δημιουργούνται τάσει. Βέβαια. Ε, και ανάλογα με, το, με τη μορφή του εθισμού υπάρχουν και άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα. Και να πούμε βέβαια ότι ακόλουθο της απιστίας και του εθισμού είναι και το ψέμα. Ναι, έτσι δεν είναι. Ναι, για και οι συμπεριφορές συμπεριφορέ είναι πάρα πολλά ψέματα. Ναι. Προχωράμε λοιπόν στη βία που μου έχει εδώ έτσι αναφέρει. Ναι. Ε? Επίσης η βία είναι ένας από τους λόγους Και όταν μιλάμε για βία, δεν μιλάμε μόνο για τη σωματική κακοποίηση. Μιλάμε και για την ψυχολογική και τη λεκτική κακοποίηση. Mm. Που επίση. Μπορεί να μην ήταν εμφανής στη διάρκεια της σχέσης και να εμφανιστεί με τη συγκατοίκηση, με την mm. καθημερινότητα, με τα προβλήματα, την πίεση που δέχονται οι δύο σύντροφοι. Ίσως να ενταθεί βίκη, γιατί μια... Ναι, ναι. Είναι Κάποια θα... ενδείξεις της έχεις, αλλά και η ψυχολογική βία με την είναι σίγουρα. πίεση mm. σίγουρα εντείνεται. Οπότε εκεί... Συνήθω ε, μένουν και προσπαθούν αυτοί που κακοποιούνται, αλλά κάποιοι αποφασίζουν και να χωρίσουν. Μάλιστα. Ειδικά όταν είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα. Πάμε λίγο σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο είναι η αλλαγή. Η αλλαγή. Η αλλαγή σημαίνει ότι ξεκινούν δύο σύντροφοι, έχουν μια κοινή πορεία και κάποια στιγμή, όπω όλοι, εξελίσσονται. Έτσι. Και μπορεί αυτό ο ρυθμό εξέλιξη να μην είναι ε, ίδιο και για του δύο. Ναι. Ε, οπότε θα πρέπει να υπάρχει καλή επικοινωνία, mm -hmm. το συνδέουμε και με τον άλλο λόγο που είναι η κακή επικοινωνία και να μπορούν να συζητήσουν, να δεχτεί την εξέλιξη, τις αλλαγές, της αλλαγές, τη συμπεριφορά, τον τρόπο που φέρεται, στα θέλω του, στις mm -hmm. ανάγκες, στις επιθυμίες του. Και πολλοί δεν μπορούν να το δεχτούν αυτό. Γι' αυτό και, και λέμε πάντα να μιλάμε, για να, yeah. για να ξαναγνωριζόμαστε. Ναι, yeah. γιατί όταν πω το είναι δεδομένο. Έτσι, γνωριζόμαστε, ερωτευόμαστε, αλλά χρειάζεται να ξαναγνωριστούμε στην πορεία της ζωής. Συνέχεια πρέπει να γνωριζόμαστε. Συνέχεια έτσι. πρέπει. Έτσι. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, και αυτό είναι η επικοινωνία που λέμε. Άλλο λόγο είναι η κακή επικοινωνία. Ναι. Και είναι αυτό, ότι δεν μιλάμε με ειλικρίνεια, mm -hmm. δεν μιλάμε ξεκάθαρα. σω επειδή λέμε Να nah, τώρα εγώ θα αλλάξω κάτι στη σύμβαση, α mm -hmm. πούμε, γιατί μία. Άτυπη σύμβαση είναι και ο γάμος, ο γάμος. και η σχέση. Έτσι. Ε, οπότε αλλάζουμε κάτι uh -huh. και δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, δεν το συζητάμε. Ενώ εάν θα το συζητούσαμε, ίσως να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Και τώρα θα το συζητούσαμε στην αρχή. Uh -huh. Βέβαια αυτό σημαίνει και άλλα πράγματα. Ότι θα έχουμε αυτογνωσία, θα καταλαβαίνουμε τις αλλαγές που γίνονται σε εμά. Γιατί πολλοί άνθρωποι αλλάζουμε και δεν συνειδητοποιούμε ότι αλλάξαμε. Σωστά. Και ότι από μία, από, από μία στάση που είχαμε τώρα έχουμε μία εντελώ αντίθετη στάση. Θέλει και αυτοεπίγνωση λοιπόν. Για, για να, δε. Αρχικά για να μπορέσω να επικοινωνήσω την αλλαγή. Δεν. Και να κλείσουμε λοιπόν με του λόγου, με τι επιρροέ από την οικογένεια. Ναι. Το οποίο νομίζω φορές... ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό και τη δική μα χώρας Χώρα και κοινωνία. Πολλέ φορέ λένε ότι αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει πια. Και όμω εμεί βγήκε το ξέρουμε Όχι καλά. Το βλέπουμε στα γραφεία μα. Ισχύει πάρα Πολύ. Ναι. Παρεμβάσει γονιών, τρίτων με στη σχέση, ναι, ναι. ανορίωτε σχέσει, χωρί όρια, που προκαλούν μεγάλα προβλήματα. Μα έτσι κι αλλιώ ε, το ζευγάρι έχει τι καταβολέ ε, τη μαμά, του δικής του, τη δική του οικογένεια. Οπότε έτσι κι αλλιώ είμαστε πολύ στη σχέση. Έτσι. Οπότε οι επιρροέ υπάρχουν. Άλλε επιρροέ είναι πολύ εμφανεί, οπότε μπορεί και εκεί να επέμβει mm -hmm. και να. Ανάλογα με τη συμπεριφορά του καθενό να διορθωθούν. Άλλε επιβο... επιρροέ είναι κάποιε επιρροέ που δεν τι καταλαβαίνουμε. Υπόγειε. Υπόγειε. Η... Είτε που το κάνει ο άλλο, είτε που είναι... έχουν περάσει Έτσι. μέσα στο χαρακτήρα. Φορεμένε, δεν... όπω λέμε. Οπότε εκεί είναι δύσκολο. Άρα, επιρροέ δεν εννοούμε μόνο να είναι η κακιά πεθερά που λέει που βαζιλόγια. και βάζει λόγια. Ναι. Όχι, είναι και κάτι που το κουβαλάει ως πεποίθηση. Και δεν είχε να κάνει με την ίδια. Αυτή είναι της ίδια για βέβαια. τη σχέση. Πάμε να δούμε τώρα από μια εκπαιδεύση Ζυγίου, σε ποια σημεία χρειάζονται εκπαίδευση τα ζευγάρια που παίρνουν διαζύγιο. Και με άλλα λόγια, θα δούμε και πού σκοντάφουν τα ζευγάρια, έτσι, σιγά-σιγά. Άρα, για να δούμε λίγο. Πώ του εκπαιδεύει, σε ποια σημεία του εκπαιδεύει, Βίκυ. Θεωρώ ότι το πρώτο βήμα για να μπουν στη διαδικασία ε, είναι να αποφασίσουν mm -hmm. ότι θέλουν να έχουν έναν ήπιο χωρισμό. Mm -hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που θα αποφασίσουν αυτό Πρέπει να εκπαιδευτούν ε, Να μάθουν να μην ξεφεύγουν από το στόχο τους Δηλαδή να αποφεύγουν πράξεις ή και παραλήψεις Που θα τους κάνουν να φύγουν από το στόχο τους mm -hmm. ε, Παράδειγμα θα ήταν έντονη οργή Δεν βοηθάει Καταλήξανε ότι θα χωρίσουν αφού έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια. Άρα, θα πρέπει να μάθουν ότι, αφού ο στόχος μου θέλω να είναι να έχω ένα ήπιο διαζύγιο, θα πρέπει και εγώ να είμαι ήπιο. Εδώ, Βίκυ, απαντάμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Πολλά ζευγάρια πιστεύουν ότι οι ψυχολόγοι, οι σύμβουλοι σχέσεων βοηθούμε μόνο όταν ένα ζευγάρι είναι μαζί και έχει την προοπτική να είναι μαζί. Όχι. Η βοήθεια είναι πολύτιμη και όταν χωρίζουν, Βέβαια. και ακριβώ αυτό που λες καταρχήν, στο να βρουν το στόχο. Γιατί χάνουν πολλέ φορέ το στόχο και ο στόχο γίνεται να νικήσω, να σε τιμωρήσω, να βγω από πάνω για μένα, για του άλλου. Λοιπόν, ναι. Ο στόχο λοιπόν, το λε εξαιρετικά, είναι ένα ήπιο χωρισμό. Θέλουμε έναν ήπιο χωρισμό, γιατί αυτό έχει νόημα τελικά. Μα αν Εφόσον μετρήσουν δρόμοι, τα υπέρ μας, και τα κατά, ο ήπιο χωρισμό είναι πιο επωφελή για όλου. Και η βοήθεια ενό ειδικού εκεί, βέβαια, είναι ακριβώ η διαχείριση τη οργή για να μπορέσει να οδηγηθεί κανεί. Όχι μόνο τη ε? ανάλογα το λόγο τη αιτία του διαζυγίου. Ε, στο πλαίσιο λοιπόν αυτή τη εκπαίδευση, θα μάθουν να μην επηρεάζονται από γνώμε άλλε, να μην μοιράζονται τα πάντα με όλου mm -hmm. αλλά με κάποιου στενού. Γιατί α πούμε, σε περίπτωση απιστίας, εάν ο απατημένο σύντροφο αρχίσει και το συζητάει με τον ένα με τον άλλο, μετά θα είναι πολύ δύσκολη η σχέση του πρώην, mm. ε, του πρώην ή τη πρώην συζύγου με το περιβάλλον. Έτσι. Που αν υπάρχουν παιδιά, ας πούμε, θα αναγκαστεί να έχει σχέση. Τι συμβουλή δίνει εκεί, λοιπόν, όσον αφορά το πώ μιλάμε για τον πρώην ή την πρώην στο περιβάλλον. Ότι επιλέγουμε προσεκτικά σε ποιου θα μιλήσουμε πολύ ανοιχτά. Και για... πώ θα, θα μοιραστούμε. Και ναι. επίση, όχι μόνο για τη σχέση τη μετά, αλλά και το πώ θα πειραστούμε εμεί. Mm. Γιατί αν είναι ένα κάποιο πολύ φίλο μα, ο οποίο είχε ένα αντίστοιχο περιστατικό στη ζωή του και είναι πολύ ενθουσιώδης ή πολύ θυμωμένος ακόμα, θα επηρεάσει και εμά. Και δεν και θα να μπορέσουμε εμεί να μας κρατήσει εμείς. πίσω, ή να, να μας... Μας κρατήσει πίσω Έτσι. ή να μας σωθεί σε ενέργειε που δεν θα οδηγούν στον ήπιο χωρισμό που έχουμε βάλει ως στόχο. Πολύ Άρα, Άρα πρέπει να μάθουμε να μην επηρεαζόμαστε. Ωραία. Και να κοιτάμε το στόχο μας. Έτσι. Αυτό είναι mm -hmm. το, το πρώτο. Ωραία. Ε, επίσης να βάλουμε τις προτεραιότητες. Δηλαδή θέλουμε την ηρεμία. Θέλουμε μια ομαλή μετάβαση. Ε, Θέλουμε να νιώσουμε ότι τα αποκτήματα που έχουν μοιραστεί δίκαια. Και τι σημαίνει το δίκαιο αυτό, θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί όσο το δυνατόν, <που> να μην εμπλέκονται συναισθήματα σε αυτό. ]Sí. Ποιο μπορεί να μα βοηθήσει όμω αυτό, γιατί πραγματικά η αντικειμενική ματιά μέσω συνέστημα, που θα πάρει κάποιο καιρό για να αποσυμπιεστεί όλο αυτό, έτσι, είναι δύσκολη. Ε, σίγουρα. Ε, ειδικός. Ο, ο ειδικό. Ε, ειδικ... Ή κάποιο πολύ αντικειμενικό από το περιβάλλον μα. Mm -hmm. Η αν εάν ε, υπάρχουν. Ε, είναι, ε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η επιλογή του δικηγόρου που θα κάνει Έτσι. ο κάθε σύντροφος, Γιατί εάν ο δικηγόρο είναι προσανατολισμένος στο συνενετικό διαζύγιο, mm -hmm. θα βοηθήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Mm -hmm. Θα πει ότι οκ, okay, αλλά αυτό δεν, δεν είναι δικό Σωτά. σου. Δεν το δικαιούσε. Ωραία. Ωραία. Πάμε να προχωρήσουμε, γιατί θέλω να τα δούμε όλα τα, τα σημεία μας. Τα συναισθήματά του. Mm -hmm. Να μάθουμε να διαχειριζουμε τα συναισθήματά του. Ε, όταν λέμε να μάθουμε να, να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, πρώτα απ' όλα πρέπει να τα εντοπίσουμε. Ναι. Δηλαδή πρέπει να καταλάβω ότι εγώ είμαι πολύ θυμωμένη. Έτσι. Ε, να τα αναγνωρίσουμε, ε, να δούμε τι, τι είναι αυτό που νιώθω. Ναι, Προστά. να τα αναγνωρίσουμε, να αποδεχτούμε ότι είμαστε θυμωμένοι, mm -hmm. να μην λέμε όχι εντάξει, μια χαρά όλα και να το κουκουλώνουμε, οπότε να μα βγαίνει μετά στις αποφάσει μα χωρις mm -hmm. να το συνειδητοποιουμε mm -hmm. Και αφού ε, το αναγνωρίσουμε και το αποδεχτούμε, να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε. Να συμπληρώσω μόνο εδώ, βγήκε κάτι σημαντικό για μένα, έτσι, από την κλινική μου εμπειρία, να βρούμε και το γνήσιο συνέστημα. Θέλω να πω. Ναι, βέβαια. Τι σημερές, κρύβεται πίσω από το θυμό. Ο θυμός Τι είναι ένα εύκολο συνέστημα. Έτσι. Ναι. Θυμώνουμε όλοι, είναι ένα δυνατό εισαγωγικά συνέστημα. Και να πούμε ότι είμαστε πληγωμένοι, ότι βέβαια. είμαστε τραυματισμένοι, ότι είμαστε φοβισμένοι. το φοβισ γνήσιο συνέστημα. Ναι. Και επίση θέλω να σημειώσω εδώ. Ότι πρέπει να έχουμε στο νου μα ότι δεν μα τιμώνει ο άλλο. Εμεί τιμώνουμε. Δεν είναι ευθύνη του άλλου ότι εμεί τιμώσαμε. Εμεί τιμώσαμε γιατί κά... κάποια δική μα ανάγκη δεν εκπληρώθηκε. Ακριβώ. Εμεί τιμώσαμε γιατί κά... κάτι δικό μα ανακοινήθηκε. Οπότε δεν είμαστε ο άλλο. Έτσι. Γι' αυτό λέω να τα αποδεχτούμε mm. όλα Και να ξεχωρίσουμε τα πρακτικά ζητήματα, έτσι, Βέβαια. από τη συναισθηματική φόρτιση. Ωραία. Βέβαια. Δηλαδή Δημάμε... 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 η πίκρα, ας πούμε, δεν έχει σχέση με το τι διατροφή θα ζητήσουμε. Ακριβώ. Ή ο θυμό δεν έχει σχέση με το αν ένα γονιό θα βλέπει το παιδί του ή όχι. Που δυστυχώς μπλέκονται πολύ. Πάρα πολύ. Και έτσι οδηγούμε Γι' αυτό σπαλίδες. λέω ότι εδώ χρειάζεται εκπαίδευση. Mm. Και Για... φαντάζουμε λοιπόν. αυτό ομιλία ναι. Και φαντάζουμε αυτό οδηγεί στι πιο συχνέ παγίδε που βλέπει εσύ από την εμπειρία σου, ναι. να πέθουν τα ζευγάρια. Ε, Πώ κοντά τα περισσότερα ζευγάρια, ποιε είναι οι παγίδε που, που κρύβουν. Το βασικό είναι mm -hmm. αυτό, ότι αφήνονται να επηρεάζονται οι αποφάσει του mm. από τα συναισθήματά του. Ε, οπότε μπαίνουν σε μία διαδικασία να εκδικηθούν ναι. τον πρώην σύντροφο, είτε ζητώντας ε, μία πολύ μεγάλη διατροφή, mm -hmm. ε, είτε απαγορεύοντας την επικοινωνία με τα παιδιά, ε, ή βάζοντας λόγια στα παιδιά για τον μπαμπά του ή τη μαμά του, που αυτό συνεχίζεται και σε πολύ μεγάλες ηλικίες. Ε, δηλαδή, μπορεί να έχουν χωρίσει 20 χρόνια και ακόμα Απε, ανα, αναφέρονται στον πρώην σύζυγο ή στην πρώην σύζυγο και πάντα κατηγορούν. Αυτό πληγώνει πάρα πολύ τα παιδιά. Τα οποία τελικά α, αυτά είναι που τιμωρούνται. Δεν τιμωρείται ο. Βέβαια. Ο μπρόιν, δεν εκδικήσε μπρόιν, τον μπαμπά έτσι, όταν δεν την δίνει το παιδί. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα εκδικήσε το παιδί σου. Και αυτό χρειάζεται. και αυτό κάνουμε και στα αροφή μα να συνειδητοποιήσουν. ή όταν ο άλλο δεν καταβάλει τη διατροφή, δεν τιμωρεί τη μαμά. Τη ζορίζει, οκ. Okay, ναι. Αλλά αφού έχει επιλέξει ότι θα είναι μόνη τη, ξέρει, έχει πάρει το ρίσκο τη. Ναι. Το παιδί του τιμωρεί mm -hmm. όταν του στερεί στοιχειώδη ε, πράγματα. Έτσι. Ε, ε, την έναν ε, την ε, ναι. έτσι την είπαμε. Ναι, δηλαδή μπαίνουν σε μια διαδικασία που δεν καταλαβαίνουν πόσο πρέπει να συνεχίσουν. Ναι. Εκεί παίζουν πάλι ρόλο οι δική mm -hmm. Ή ζητούν υπερβολικά ναι, ω άδεια τροφή, έτσι δεν ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα την πρώτη μα κάρτα, γιατί θέλω πολύ να μείνουμε σε αυτά τα σημεία. Ε, Πώ θα φτάσουμε στο διαζύγιο με ψυχική ισορροπία. Κάποιε συμβουλέ, Βίκυ, που δίνει στο γραφείο σου και δίνει έτσι και σε εμά σήμερα εδώ. Προτεραιότητα η ψυχική ηρεμία όλων των εμπλεκόμενων μελών. Είναι με η στοχοθεσία, στόχο μα. Έτσι, η μα, ο στόχο μα. Παραμερίζουμε τι διαφωνίε μα. Σίγουρα μέσα στα γραφεία μα, ένα ζευγάρι μπορεί να αναγνωρίσει τι διαφωνίε όταν πια όμω έχει αποφασίσει ότι θα πάρει το διαζύγιο, ε, αυτή είναι ακριβώ η, η, η φάση τη θεραπεία. Να παραμερίσουμε πια τι διαφωνίε. Ναι, δηλαδή ξέρουμε ότι διαφωνούμε. Ακριβώς. Το αποδεχόμαστε και πάμε παρακάτω. Αποφασίσαμε πω δεν συμπορευόμαστε πια και προχωρούμε. Γι' αυτό και χωρίσαμε, γιατί έχουμε αυτέ τι διαφωνίε. Τώρα είναι ένα σημείο το οποίο mm. μου αρέσει πάρα πολύ που το αναφέρει και νομίζω ότι είναι σπουδαίο. Δεν συζητάμε συνεχώ το τι μα οδήγησε στο χωρισμό. Ναι. Γιατί δεν άνθρωποι. Είναι ένα σημείο τριβή. Και μεταξύ των πρώην συντρόφων, κάθε φορά που θα βρεθούν να συζητήσουν θέματα για το παιδί, για το μέλλον του, για... Για αυτό που έγινε ό, τότε για θέματα, και τους πλήγωσε. Ναι. Και συζητάνε πάλι και εσύ έκανε εκείνο και εγώ έκανα αυτό και όχι δεν έκανε το άλλο Έτσι. και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Mm -hmm. Αυτό είναι κάτι που... Γι' αυτό χώρισε. Ακριβώ. Άμα δεν είχαν συμβεί αυτά, δεν θα χώριζε. Και, και ανήκει σε ένα άλλο χρονικό σημείο. Τώρα, το αν κάποιο θέλει για τον εαυτό του Πρέπει. να κάνει μια προσωπική δουλειά για να δουλέψει σε κάποια τραύματα που έχουν δημιουργηθεί μέσα από μια σχέση, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, Εμεί ναι. σήμερα συζητάμε την αλληλεπίδραση ναι. μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μέλων. Λοιπόν, διαχείριση συναισθημάτων, αναγνώριση αυτό... όπω είπαμε του συναισθήματο, γνήσιο συνέστημα αποδοχή και βοήθεια από ειδικό εφόσον χρειαζόμαστε. Ναι. Έρχονται τα ζευγάρια που χωρίζουν. Στον ειδικό. Τι βλέπει εσύ από τη δική σου εμπειρία. Ναι. Έρχονται. Ε? Έρχονται. Για να ζητήσουν ακριβώ αυτή τη βοήθεια στο πώ θα ναι, χωρίσουν καλύτερα. Συνήθω προσπαθούν με του δικηγόρου, αλλά όταν δεν μπορούν να βγάλουν άκρη, ε, θα έρθουν. Έτσι ακριβώ συμβαίνει. Και δικηγόροι... συνήθω θα έρθει ο ένα πρώτα, ναι. και όταν εκείνο δει ότι ναι. Καλά τα λε. Μπορεί έτσι να βγάλουμε κάποια άκρη. Κούνε και ο άλλο. Οι δικηγόροι πολλέ φορέ έχουν αυτόν τον άχαρο ρόλο, διότι δεν ξέρουν και πώ να το κάνουν. Έτσι του να διαμεσολαβούν στο ψυχολογικό επίπεδο, αυτό εννοώ. Ε, Σίγουρα όμω εμεί είμαστε εκπαιδευμένοι στο να το κάνουμε αυτό. Ναι. Και ναι, συμφωνώ, έρχονται πλέον. Πλέον, ναι. παλαιότερα Παλιότερα ναι. να έρχονται για να δουλέψουν τη σχέση. Τώρα δουλεύουν και περισσότερο το διαζύγιο. Ναι. Και είναι ε, πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι δεν έρχονται πριν πολύ συχνά. Mm. Ναι. Αυτό ναι. είναι ελπίρο, mm. ναι. Δηλαδή όταν αποφασίσουν ότι θα χωρίσουν, ε, το φέρνουν πρωτοτελεσμένου τον ένα σύντροφο mm -hmm. και δεν το προσπαθούν. Θα πατήσω πάνω σε αυτό για να δούμε πότε μπορούμε να ξέρουμε ότι πήραμε τη σωστή απόφαση. Η απόφαση της ζυγίου είναι, όπως και η απόφαση του γάμου, μια πολύ μεγάλη απόφαση. Mm -hmm. ε, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι η σωστή. Πάμε να δούμε μια κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, ε, όπου ουσιαστικά θα δούμε πότε κανείς ξέρει ότι πραγματικά δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωση για τη σχέση. Και καταρχήν, ένα γενικό να πούμε έτσι, πλαίσιο σε αυτό είναι να έχουν εξαντληθεί. Έτσι. τα Όρια. Ε, ναι, ε, ναι, θα περιφέρουν ότι εγώ έκανα ότι μπορούσα, έτσι. έδωσα περιθώρια, προσπάθησα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχουν επικοινωνήσει. Mm ότι δεν είναι ευτυχισμένοι στο γάμο, στο σύντροφό του. Έχουν δεν τους προσπαθήσει, κάνει, ε? βεβαίως, Έχουν προσπαθήσει, έχουν μιλήσει ειλικρινά. Εκεί επίση εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται βοήθεια mm -hmm. από ειδικό. Και εκεί θα ήταν ίσω ε, το σημείο που θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάποια διαζύγια. Το Όχι πιο όλα. σπουδαίο κομμάτι είναι αυτό. Όχι όλα. Το πιο σπουδαίο. Ή, αν οδηγηθούν στο διαζύγιο να είναι τόσο ήσυχοι ότι έχουν κάνει το σωστό, που να μην υπάρχουν τα παρατράγουδα που συζητούσαμε πριν. Να πούμε ότι η επικοινωνία είναι ευκαιρία. Yeah. Επικοινωνώ σημαίνει δίνω την ευκαιρία στον άλλον άνθρωπο, στη σχέση μου, στον ίδιο μου τον εαυτό, να διασώσω, να δουλέψω μια σχέση. Και το να δώσουμε την ευκαιρία, ακόμα και αν δεν βγει τελικά όλο αυτό, θα μα κάνει εμά να νιώσουμε αυτό που λεσβικαίοι, ότι τουλάχιστον κάναμε το καλύτερό μα. Yeah. Άρα είμαστε έτοιμοι. Yeah. Ε, για μένα αυτό είναι. Ο πρώτο γνώμονα που ακριβώς. πρέπει να συμβουλεύει το καθένα μα, ότι να έχουμε κάνει το καλύτερό μα. Πάμε και στα επιμέρου όμω. Ε. Mm -hmm. Η επιστροφή λοιπόν στη σχέση είναι αδύνατη όταν δεν είμαστε χαρούμενοι. Και φυσικά δεν εννοούμε τι στιγμέ, γιατί μια σχέση δεν είναι έτσι, oh. δεν είναι. Πάντα υπάρχουν ε, ε, δυσκολίε σε καθημερινή βάση. Οπότε δεν νιώθουμε χαρούμενοι μέσα στη σχέση. Έτσι. Δεν παίρνουμε Καταβάση, καθόλου ε. χαρά. Mm -hmm. Είμαστε στενοχωρημένοι συνέχεια. Δεν συγχωρούμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Είπαμε και για την απιστία στην αρχή και για άλλα σημαντικά προβλήματα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε. Διαφορετικά, θα πέφτουμε συνεχώ στην παγίδα του να ανακυκλώνουμε θα το λέμε τι πάλι γίνει τα ζώα. Όχι, δεν τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Mm. Όπω λέγαμε και πριν, αυτό είναι και ίδιο όταν είμαστε μέσα στη σχέση. Yeah. Δεν εξελισσόμαστε. Ε... Δεν εξελισσόμαστε μαζί, ε. Ναι. Αυτό που είπαμε, δεν μπορούμε να προχωράμε ναι. μαζί. Ναι. Όχι με τον ίδιο τρόπο. Όχι. Γιατί εντάξει, ο κάθε άνθρωπο εξελίσσεται με το δικό του τρόπο. Η εξέλιξη αλλά... μαζί είναι και ο ένα να δέχεται την εξέλιξη Ακριβώς. του άλλου. Ακριβώ. Αναζητούμε ευκαιρίε για να ξεφύγουμε από τον άλλο. Πόσο λυπηρό είναι κάτι που το παρατηρούμε. Βλέπουμε ανθρώπου να μένουν ώρες στη δουλειά, παραπάνω ώρες στη δουλειά, για να μην γυρίσουν στο σπίτι του. Έτσι δεν είναι δίκαιο, το έχουμε ναι, συναντήσει αυτό. Ανθρώπου που σκοτώνουν τον χρόνο του εκτό σπιτιού για να μην συναντήσουν την κακή σχέση μέσα και στο σπίτι. Γιατί δεν είναι χαρούμενοι. Ναι, είναι δείκτη λοιπόν αυτό. Όταν δεν θέλουμε να γυρίσουμε σπίτι, ναι. δεν θέλουμε να γυρίσουμε στον άνθρωπο. Και δεν χώμας. εννοώ να, να είναι πάντα μαζί οι σύντροφοι και να τα κάνουν όλα μαζί κτλ. σα-ίσα. -ίσα. Να έχουν και τις, ε, τι ιδιαίτερε στιγμέ ο καθένα που θέλει κάτι διαφορετικό να κάνει, αλλά να το μοιράζονται μετά. Είναι Με μοιράζονται τι εμπειρίε. Αλλά από μια ο, ο χώρο μα, από μια κοινή βάση όμω, yeah. στην οποία επιστρέφουμε τελικά. Ε, δυσφορούμε στη θέα του συντρόφου. Νομίζω αυτό είναι έτσι, δεν είναι ένα δείκτη yeah. που πραγματικά όταν διαδυσφορούμε yeah. στη θέα αυτού του ανθρώπου, ε, χρειάζεται αυτό να τον αγνωρίσουμε. Δεν τον εκτιμούμε και δεν τον θαυμάζουμε. Ε, ο θαυμασμό φυσικά είναι μια πολύ σπουδαία λέξη. Ε, δεν εννοούμε κάτι υπερβολικό και Όχι, αλλά, όχι, αλλά για να φτάσει να επιλέξει κάποιον ω σύντροφό mm. σου και ω ε, σύζυγό mm. σου, σίγουρα υπάρχει εκτίμηση στο πρόσωπό έτσι. του και θαυμασμό για το άτομο του, όχι για το τι κατάφερε σε mm. συγκεκριμένο τομέα. Ναι, εν πάση περιπτώσει για τον κάθε άνθρωπο, άλλα πράγματα έτσι είναι. Βέβαια. Είναι θαυμαστά. Διατηρούμε τη σχέση βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Δυστυχώ αυτό είναι κάτι που στι μέρε μα, όσο κλεισάκι και αν ακούγεται, συμβαίνει. Πολλά ζευγάρια μένουν μαζί γιατί δεν μπορούν να στηρίξουν, να υποστηρίξουν την οικονομική, τον οικονομικό χωρισμό, το οικονομικό να. διαζύγιο. Αναζητούμε αφορμέ για να έρθουμε σε ρήξη. Συμβαίνει αυτό. Θα ναι. Έτσι. Να. Ε, πάρα μικρό. Ε... Ακόμα και που θα φάει <laughs> από το φαγητό που έχουμε ετοιμάσει για τα παιδιά, θα τσακωθούμε. Θα τσακωθούμε. Αν είμαστε Έχουμε ε, φύγει από Ακριβώ. Είναι πάντω μια ερώτηση αυτή, νομίζω πολύ συχνή δείξη στα γραφεία μα. Πώ θα ξέρω ότι πήρα τη σωστή απόφαση, Και πραγματικά κατανοούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ένα άνθρωπο να νιώσει μέσα στην ψυχή του ότι κάνει το σωστό. Ναι. Έτσι, το σωστό για εκείνον, για τα παιδιά και φυσικά και για τον άλλον άνθρωπο ναι. ακόμα. Ε, να δούμε λίγο τώρα για το βελούδινο διαζύγιο. Το ακούμε σαν έκφραση και πραγματικά δει και να αν τελικά υπάρχει ρεαλιστική ματιά σε αυτό. Ε, υπάρχει βελούδινο διαζύγιο, ένα πραγματικά ήσυχο διαζύγιο. Ε, εγώ είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπο, οπότε <laughs> δεν θα πω δεν υπάρχει, θα πω ότι σπανίζει. Όμως έχω δει περιπτώσεις που ε, οι σύντροφοι έχουν καταφέρει και δεν έχουν επηρεαστεί στη μετάβαση. Εννοείται ότι υπήρχαν κόντρε διαφωνίε, συζητήσεις, αλλά αυτό δεν επηρέασε τη σχέση τους με το παιδί, mm -hmm. δεν επηρέασε την επικοινωνία, δεν επηρέασε την καταβολή διατροφής, το να είναι παρόν και ο μπαμπάς, που συνήθως δεν μένει στο σπίτι, στις σχολικές γιορτές, π.χ., του παιδιού mm -hmm. του ή στα αθλήματα, σε κάποιους αγώνες που έτσι. μπορεί να παίξει, ναι. σε κάποιες γιορτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σχέση με, τον πρώην, με την πρώην σύζυγο είναι σχέση mm -hmm. ζευγαριού. Όχι. Παραμένουν δύο άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ένα παιδί. Άρα, Βίκυ, εδώ μπόρεσαν, προφανώ να διαχωρίσουν τη συναισθηματική έτσι, Με κόπο εμπλοκή. και προσπάθεια, Ακριβώς, έτσι δεν από έγινε το πρακτικό κομμάτι. από τη μία στιγμή στην άλλη. Ε, επίσης είμαι αισιόδοξη γιατί έχει πλέον καθιερωθεί και στην Ελλάδα ο θεσμός της διαμεσολάβησης, mm -hmm. ε, που αυτό έχει να κάνει με νομικούς mm -hmm. ε, και έχει να κάνει με εξοδικαστικό, ε, όχι συμβιβασμό, με εξοδικαστική Λύση. επίλυση. Ε, επίλυση. Ε, και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό. Ενισχύεις, Οπότε... ενθαρρύνεις τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη φάση να... Απευθυνθούν σε έναν ναι. διαμεσολαβητή. Ναι ναι. ναι, ναι. Που εκείνο ε? θα βοηθήσει πάρα πολύ στα πρακτικά θέματα, στα νομικά ζητήματα mm. να βρεθεί μια λύση τέτοιου τύπου. Ε, προσωπικά θα έλεγα ότι θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία των συμβούλων με τους διαμεσολαβητέ. Ε, και, και είναι μια ομάδα τελικά. Έτσι, και ο δικηγόρο ναι, ναι. και ο σύμβουλο τη σχέση. Είναι μια ομάδα γιατί όλοι μαζί θα μπορέσουν να προστατεύσουν αυτή την οικογένεια. Να, να μπει ο στόχο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μπει ο στόχο που λέγαμε και στην αρχή. Ακριβώς. Και όλοι να προσπαθούν για τον ναι. κοινό στόχο. Άρα κρατάμε το στόχο, νομίζω είναι το πιο σπουδαίο. Ο στόχο είναι ο ήπιο χωρισμό. Θυμόμαστε πάντα ότι νικητέ θα είμαστε όταν θα νιώθουμε καλά τελικά με στην ψυχή μα και θα έχουμε διατηρήσει κατά το δυνατόν μια ήρεμη μετάβαση στη νέα φάση ζωή. Ε, και από εκεί και πέρα δουλεύουμε με τα συναισθήματά μα. Τα συναισθήματά μα πρέπει να βγαίνουν από μέσα μα, να εκφράζονται. Όταν όμω πια έχουμε φτάσει στο διαζύγιο, καλό είναι να τα δουλεύουμε εμεί πια με εμά. Ναι. Έτσι δεν είναι, Γιατί έχουμε πάρει μια απόφαση να μην τα μοιραζόμαστε κιόλα με τον άλλο άνθρωπο. Μπορούμε να το πούμε, απλό να μην είναι έντονο. Έτσι. Και να μην είναι αυτό που θα καθορίσει την απόφασή μα. Mm -hmm. Και να μην μα εμπλέκει ξανά και ξανά σε μια ένα ή όπω είπαμε, σύγκρουση. Ναι. Λοιπόν, Βίκυ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου. Νομίζω ότι θίξαμε πολύ σημαντικά θέματα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Έχουμε σίγουρα πολλά πράγματα να πούμε. Okay. Ε, και τώρα να καληνιχτίζω και εσά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μα. Να ευχαριστήσω και την εταιρεία ρούχων που με δίνει, την εταιρεία Ματή. Να ευχαριστήσω και την Κατερίνα Σταματιάδη που επιμελείται τα μαλλιά μου. Να ανανεώσω το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη, 10.30, για να μάθουμε ακόμα καλύτερα πώ να ζούμε καλύτερα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.